Γεια σα, φίλε και φίλοι! Καλώ ήρθατε στο τρίτο και τέταρτο τεύχο τη συλλογή σε κλασική μουσική. The reference vault, όπω το έλεγε αυτό τέλο πάντων. Εδώ να πούμε ότι το βλέπετε αυτό λίγο ανοιχτό γιατί το πήρε μάλλον την προηγούμενη Παρασκευή μόνη τη και μου είπα: Μα περίπτωση μη το μην το πάρει, πήγε πιο νωρί. Το βρήκα, το πήρα μόνη αυτή τη φορά. Αυτό τη πήρα ε, αυτή την Παρασκευή όπου το βρήκα. Αυτό το πήρε μόνο τη το άνοιξε. Εντάξει, έβαλε το συντζέν να τα ακούσει και αυτά. Οκ, okay, κομπλέ. Απλά αυτό δεν μπήκε καν στη διαδικασία να τα ανοίξει να το δει. Οπότε ευκαιρία να το ανοίξουμε μαζί να το δούμε και λίγο μέσα. Και αυτή την Παρασκευή βρήκα αυτό που είναι ο Τσαϊκόφσκι. Λίμνη των Κίκνων, ένα, μια από τι πιο εμβληματικέ μουσικέ ε, τέλο πάντων. Ε, μπαλέτα και τέτοια. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε από εδώ. Αυτά τα, αυτά τα ήθελε σίγουρα, ειδικά αυτό. Είναι από τι αγαπημένε ε, μουσικέ. Ε, τώρα, τι άλλο θα δούμε καθώ περνάει η συλλογή. Γιατί κάποια νομίζω ακόμα τα θέλει. Αλλά μην μη νομίζετε και κάτι τρελό. Όπω ήταν στο πρώτο τέφο που είδαμε, που έγραφε πια. Θέλει να δει και αυτά. Οπότε δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε. Ενδεχομένω να είναι και τα τελευταία πράγματα από αυτή τη συλλογή που θα δούμε στο κανάλι. Η, πολύ αργότερα μπορεί να δούμε κάτι. Θα δούμε. Ε, αυτά. Η τιμή είναι στα 4,95. Έχει ένα ψηντάκι Πόκι του Μότσαρτ. Ηταν αυτό από την φιλαρμονική και τη Βερολίνου και τη Βιέννη. Ε, δεν ξέρω. Ε, μπορεί. Και μέσα έχει αυτέ τι ε, συνθέσει τέλο πάντων. Ε, Καρμπόμ και αυτά. Και εδώ Wolfgang σε Μότσαρντ, Το παιδί θαύμα. Εδώ έχει αυτά μέσα σε τους Κάποιο θέλει να δει ποιε μουσικέ έχει και αυτά. Τα πιο κλασικά και τέτοια και στα πρώτα, εννοείται ότι θα βάζανε, δηλαδή μέχρι το τέταρτο. Βλέπετε εδώ έχουμε τη λίμνη των Νίγκμουν και τέτοια. Έχει κι άλλα. Και από Μότσαρτ έχει κι άλλα. Και από Σαϊκόφσκι έχει κι άλλα. Και Μπετόβεν εννοείται. Κάνα Μπετόβεν σίγουρα ακόμα νομίζω θα θέλει να πάρουμε. Ε, θα δούμε. Όμω θα δούμε. Εντάξει, δεν είναι μια συλλογή όπου την παίρνουμε και ιδιαίτερα σοβαρά, αλλά εφόσον την παίρνουμε, γιατί να μην σα την δείξω. Λοιπόν, και τα βρήκα Παρασκευή. Οπότε θα ανέβει, φαντάζομαι, Σάββατο μαζί με ε, άλλε συλλογέ. Εδώ, λοιπόν. Τώρα, κλασικά. Γιατί τέτοια, αυτό βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό σήμερα έχουμε Μεσαίωνα σε Γάμα, 10ο και 15ο αιώνα. Η μουσική τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Α, οκ, okay. έχουμε πληροφορίε γι' αυτό. Οπότε, μα καλούν οι Σερενάτε του Μότσαρτ. Βόλφα Γαμαντέο Μότσαρτ, μπλα μπλα. ιστορίες εδώ. Εντάξει με το πορτρέτο του εννοείται. Σερενάτα Χόρδα, K525 με Sol Μίζωνα. Μικρή με θερινή, μουσική. Οκ, Σερενάτα γι' αυτά. Α, έχει πληροφορίε γι' αυτά. Για την κάθε Σερενάτα, οκ. Τώρα και μια Σερενάτα να είχαμε να φάμε δεν θα με χάλαγε καθόλου. Σερενάτα Πόστορν. Οκ, δεν τα ήξερα αυτά. Ο Μότσαρντ μεταξύ Βιέννης και Πράγας Ωραίο. Εδώ το CD τη συλλογή. Α, εδώ μα λέει αυτό το CD τι έγινε. Δίσκο τη Deutsche Grammophon Gesellschaft του Έμιλε Μπερλίνε Πώ προφέρετε αυτό τέλο πάντων. Καρλ <laughs> 1894-1981. Οκ. Okay. Μέρο 3, Τώρα πάμε σε ιστοριούλα. Εντάξει, αυτά ήταν για το CD τέλο πάντων που είχαμε και εδώ ξεκινάμε λίγο ιστοριούλα. Η ιστορία τη κλασική μουσική, μεσαίωνα γάμα, 14ο αιώνα και η βυζαντινή μουσική. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ τώρα, γαλλική και ιταλική μουσική. Τα μουσικά όργανα του Μεσαίωνα. Οκ, okay, κλασικά music αυτά, και αυτά. κι άλλε πληροφορίε εδώ. Αυθεντικό χειρόγραφο του Τζέφρι Σόσερ, πώ προφέρεται αυτό, 1333-1334 με 1400. Μπαλάντα τέλο πάντων εδώ, κάτι τέτοιο τι είναι αυτό. Ο ενδιάσιμο, ο ηγετικό συνθέτη. Οκ, okay, οργανική μουσική στην Ιταλία, ο καθεδρικός ναός σε Σεν-Πιερ, 13ο αιώνας Γαλλία, όπου εντάξει, πάρα πολύ όμορφος και μέσα εδώ και άλλα πράγματα, 15ο αιώνα προς ένα διεθνές μουσικό στυλ και κάθονταν εδώ οι βάρδια ας πούμε και είχαν μια παρέα γυναίκε γύρω γύρω σκηνή από το δεκαήμερο του Βοκάκιου όπως αποδόθηκε από τον Τζον Βίλιαμ Waterhouse. Ωραία επίθετο, η μουσική στις αυλές της Βουργουνδίας, έλα ρε φίλε, η μουσική της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ου, τι προϊστορικά μουσικά όργανα είναι αυτά ρε φίλε Η διαφορετική Ανατολή, οι χοροδίες, μεσαιωνικό ελληνικό χειρόγραφο κατά τον ε, Μάρκο Ευαγγέλιο από το βορειλιανό κώδικα που φυλάσσεται σήμερα στην πλειοθήτη του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης και είναι αυτά ναι ρε όντως ε, όντως αυτά είναι ελληνικά γράμματα Οκ okay. Έχουμε και τέτοια βλέπετε Έλα ρε φίλε οι χοροδίε και αυτά. Τι έχουμε εδώ. Ο Δαβίδ παίζει τη λίδα του και η προσωποποίηση τη μελωδία σε μικρογραφία του Σαρτίρη του 10ου αιώνα. Ωραίο. Τα όργανα, κέντρα εκκλησιαστική μουσική. Να το. Κλασικό εκκλησιαστικό όργανο νομίζω είναι αυτό. Μια αρχαία υδράυλη στον 20ο και στον 21ο αιώνα. Ένα κατασκευή. Η υδραυλή ή υδραυλικό όργανο ήταν μια εφεύρεση του διασημη μηχανικού χανικού κτησίβιου Αλεξάνδρα 3ο αιώνα Έλα, ρε φίλε, και έχουμε πληροφορίε για αυτό το μουσικό όργανο. Εντάξει, μετά τον 9ο αιώνα και τέτοια και στο τέλος εδώ Βυζαντινό ψηφιδωτό που απεικονίζει γυναίκε μουσικούς, οκ, okay. ε, ωραίο και αυτό, αυτά. Ε, στο τρίτο τεύχος, στον τρίτο τόμο τεύχος είχαμε αυτά το CD του Μότσαρτ και λίγο ιστοριούλα, πάμε όμως όμω και το τέταρτο που είχαμε ή το τελευταίο που βγήκε εντάξει είναι επανέκδοση ε, εδώ αυτό που έχουμε ξαναπεί εντάξει, γιατί τώρα η άλλη έκδοση νομίζω παίζει να είναι κάπου στο 50 ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν κάποιο την συλλέγει. Τα μισά είναι κίτρινα, τα μισά είναι κόκκινα. Όχι κίτρινα, αυτό εδώ τέλο πάντων το χρυσαφό καφέ στυλ. Δέστε τώρα. Ε, γιατί τώρα αυτή εδώ δεν ξέρω, αυτά τα κάνω έτσι να είναι σαν δίσκη τίποτα. σω και αυτά, δεν ξέρω. Αλλά εδώ έχουν, εδώ μεταξύ εδώ είχε ζελατίνα το βιβλίο. Εδώ έχει ζελατίνα το CD. Δεν ξέρω. Το άλλο CD νομίζω δεν είχε ζελατίνα. Αλλά μπορεί και να έχει και να τα άνοιξει η μάνα μου. Αλλά νομίζω πω. Ε, ε, εντάξει, τώρα είναι πώ συσκευάστηκαν. Αυτό α πούμε, γιατί ήταν και τα τελευταία που είδαμε, νομίζω δεν είχαν ζελατίνα το CD. Γενικά παραπάνω ζελατίνα. Ό,τι ζελατίνα πρέπει να ήταν ε, η αρχική. Ε, εντάξει, ποτέ δεν θα κατάφερα να ανοίξω αυτή τη ζελατίνα. Μετά από 8 αιώνε τα καταφέραμε. Λοιπόν, σήμερα βασικά που δεν καταφέραμε ακόμα. Τώρα νομίζω μπορώ να πω. Έχουμε Ζαϊκόφσκι, των Γκίκνον, Τσέρβιν, Κάραχαν, Βιέννη, φλαμών και εδώ νομίζω η φιλαρμονική τη Βιέννη πάλι είναι. Νομίζω. Και εδώ αυτά που έχουμε σήμερα και εδώ φωτογραφία του. Ωραίο. Ωραίο. Σήμερα έχουμε αυτά. Σε περίπτωση κάποιο θέλει να τα δει. Από τη λίμνη των αυτά. Και εδώ έχει κι άλλα. Δεν είναι καλά. Και ένα Sleeping Beauty. Εδώ okay, και ωραία και μωμένη. και λίμνη των τίκνων. Έλα ρε φιλό. Και έχουμε αρκετά πραγματάκια εδώ και ωραία. 19 μουσικέ έχει εδώ, ναι, έλα ρε φίλε, οκ, okay. αρκετά, αρκετό πράγματα για 495, όπου είναι το deep, εντάξει, σε αυτή τη χάρη την συσκευασία είναι και αυτά, αλλά έχει και λίγο ιστοριούλα, είναι κομπλέ αυτή η συλλογή, για τους τη μουσικής, σίγουρα, κοιτάξτε την, και εδώ τώρα τι έχουμε, το μπαλέτο, το 19ο αιώνα, μεσαίωνας δέλτα, προσωπικότητες και δισκογραφία, τσαϊκώσεις και αυτά, οκ... The reference Volt που μα λέει γι' αυτό. Ένα κορυφαίο συνθέτη διαμορφώνει τη μουσική για μπαλέτο. Ναι, εννοείται. Ε, και εδώ νομίζω είναι η φωτογραφία του. Εντάξει, πιο σύγχρονο οπότε έχει και φωτογραφία αυτά. Σουίτε μπαλέτου, λίμνη των κύκνων, καρδιοθράφτη, ωραία κοιμωμένη. Σουίτα μπαλέτου, λίμνη των κύκνων. λίμνη των κύκνων, πληροφορίε εδώ για αυτά. Έτο σύνθεση και τέτοια. Πρώτη εκτέλεση και αυτά. Φωτογραφία εδώ παίζει να είναι από τα μπολσόη. Η Royal Moscow ballet, μπορεί να είναι μέσα από το δεν ξέρω. Σουίτα Ballet, ωραία κοιμωμένη. Μπλα μπλα μπλα. Τι έχουμε εδώ, ωραία κοιμωμένη. Πληροφορίε γι' αυτό, έτο σύνθεση. Τόπο Αγία Πετρούπολη, πρώτη εκτέλεση και τέτοια. Έλα ρε φίλε. Καρδιοθράφτη από το. Ό,τι είναι αυτό το σπάμα αυτή την όπερα, Μπαλαιτία Τριουκρανία. Οκ, okay, καρδιοθράφτη. Να το στο τη συλλογή. Σουίτα Ballet, μην τον νίκνο. Βγαίνε. Okay, το λογότυπο χρησιμοποιείται για παραγωγέ κλασική μουσική. Α, αυτό το 10 στα, το είχαμε. Όχι, εδώ είχαμε άλλο. Δε, τι, εδώ έχει το 10, οκ. Okay. Εντάξει, το. Τι άλλο, 10 music, πληροφορίε εδώ για τη δισογραφική αυτή. Το μπαλέτο του 19ου αιώνα. Το θέατρο Μαρίνσκι στην Αγία Πετρούπολη που έκαναν πρεμιέρα τα περισσότερα μπαλέτα του Σαϊκόφσκι. Α, εδώ. Δεν ήταν ε, στα Μπολσόη, ή τα Μπολσόη ή θεάχτηκαν φίλοι μετά, δεν ξέρω. Ωπα ρε, ιστορία κλασική μουσική μουσική μεσαίωνα Δέλτα. Προσωπικότητα και προτινόμενη δισκογραφία. Αυτό πρέπει να είναι και το. Η λεπτομέρεια από Ιφαντό ε, βασικά. Η γυναίκα μουσικό στο μεσαίωνα. Ωραίο, ωραίο Ιφαντό αυτό. Προσωπικότητε και προτινόμενη δισκογραφία. Άνταμ Ντελαχάλε, πώ το φέρετε αυτό. Περίπου 1250-306. Γάλλο Τρουβέρο και ποιητή. Οκ. Okay. Ο Άντα όμως απεικονίζεται σε μινιατούρα ε, από μουσιακό κώδικα του 13ου αιώνα. Έλα ρε φίλε. Προτονόμενη δισκογραφία, Αμβρόσιου ε, στη περιπου περίπου 339-397. Λόγιος πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Αμβρόσιος, λογικά. Ναι, <σκέντλος> ο Άγιος Αμβρόσιος διώχνει το θεοδόσιο από τον Καθεδρικό Ναό του Μιλάνου, έργο του Άντων Ιβαντίχ, Εθνική πινακοθήκη Λονδίνου. Okay. Ε, ε, ε Ντουφέι, Οπότε αυτό γάλλο συνθέτη. Και εδώ ο του ΦΕΑ αριστερά και ο Γκίλι από την τάδε έκδοση. Κάνω χειρογράφη και αυτά. Ωραίο. Εντάξει. Προτινόμενη δισκογραφία. Τα Stable Zone, Unstable, όπω το αυτό. 1390-1453. 1453, Ερνάρο Κωνσταντινούπολη μαζί αυτό. Λοιπόν, νομίζω μπορούμε να πάμε και εδώ. Οπα. Άγαλμα του Guido de Arezzo στη Φλωρεντία. Οκ. Okay. Αρετίνο που ήταν αρέτσο, αρετίνους, γάλλους θεωρητικός, προτινόμενη δισκογραφία και άλλα πραγματάκια εδώ γι' αυτό ε, Hildegard von Bingen, Γερμανίδα, ηγούμενη μοναχή και συνθέτρια, έλα ρε φίλε Η ε, Hildegard όραμα που καταγράφει τη θεϊκή παρέμβαση εικονογράφηση στο βιβλίο της ε, Liber Sivias okay. Ε, πόσο, ας πούμε, πόσο συνδεδεμένη, πόσο αλληλένδητη μάλλον ήταν η μουσική με την ε, θρησκεία τότε στο Μεσαίωνα και αυτά Προτινόμενη δισκογραφία κι αυτά εδώ, άλλο συνθέτη ξέρω εγώ και άλλε πληροφορίε όπου δεν ξέρω καν τι διαβάζω εδώ. Η βασική δισκοθήκη για τη μουσική του Μεσαίωνα και είναι όλε αυτέ τι πληροφορίε. Σε περίπτωση κάποιο ένα ψάχνει, βλέπετε, μαθαίνουμε, μαθαίνουμε και πραγματάκια εδώ. Όχι ότι ξέρω τι διαβάζω, γαλοφλαμανδό συνθέτη, αλλά όχι, okay, έστω και αυτά που βλέπουμε. Αν κάποιο θέλει να ψαχτεί, είναι μια καλή φάση εδώ και μετά να ξεκινά να τα αναζητεί αυτά, τι είναι, τι έγινε, να τα ακούσει, να δει τα ακούσματα για αυτά, αν μπορεί κάπου. Οικονογραφημένο χειρόγραφο του κώδικα πιγγι περιπου περίπου 1298-1503 με το κύριο τη λειτουργία. Ε, δεν θα πω κάνει τη να το διαβάσω αυτό. Πρώτο νόμο δισκογραφία. Περωτήν, Μάγιστερ Περότινου, Γάλλο συνθέτη. Σελίδα από το έργο του Περωτήν. Περότην, ή όπω που τονίζεται αυτό δεν ξέρω η οπω που τονιζεται αυτο δεν ξερω σιγουρα περιεργα ονοματα περιεργα αυτα ενταξει σελιδα απο την πραγματεια η αρισνοβα του Φιλίπ Ντε Βίτρι. Βίτρι Φιλίπ Φιλίπε, Γάλλος συνθέτης και θεωρητικός, προτινόμενη δισκογραφία, αυτά εδώ. Μάλιστα. Και πού μπορεί να το βρει αυτό, η προτινόμενη δισκογραφία νομίζω είναι η πράγματα που προτείνουν, εντάξει. Ωραίο, 80 στην 80 τόμοι. Έχει πολύ πράγμα από κλασική μουσική αυτή τη συλλογή, αλλά εντάξει, κάποια είναι επανεκτελέσει, κάποια είναι ανάλογα τώρα, νομίζω. Εντάξει. Ε, αυτά. Το βλέπετε κι εσείς. Λογικά θα μείνει τελευταίο από τα βίντεο του Σαββάτου αυτό. Οπότε να σας ευχηθώ να έχετε και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλες διάφορες συλλογίες όπου βλέπουμε, συλλέγουμε φτιάχνουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια από εμάς.